Υπάρχει μια σημαντική εξέλιξη που έγινε γνωστή πριν από λίγο. Θα συνδεθούμε με τον Μανώλη Κωστίδη, καθώς έγινε συνάντηση του Τζέικ Σάλιβαν, του Σύμβουλου Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου, με τον Καλίν, τον σύμβουλο και στενό συνεργάτη του Προέδρου Ερντογάν. Μανώλη. Ναι. Σήμερα έγινε η συνάντηση, μια συνάντηση έκπληξη, θα λέγαμε, του Συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας του Αμερικανού Προέδρου, Τζο Μπάιντεν, με τον εκπρόσωπο της Τουρκικής Προεδρίας και διπλωματικό σύμβουλο ουσιαστικά του Προέδρου Ερντογάν, στην Κωνσταντινούπολη. Και φαίνεται ότι υπάρχει αμερικανική παρέμβαση σε πολλά ζητήματα. Mm-hmm. Πρώτα απ' όλα αυτά που αφορούν την Ελλάδα είναι ότι οι ΗΠΑ δηλώνουν και μέσω της ανακοίνωσης που εκδόθηκε την ανάγκη του διαλόγου και της διπλωματίας για την επίλυση των διαφορών στην Ανατολική Μεσόγειο. Mm-hmm. Και αυτό νομίζω είναι μια παρέμβαση που έρχεται με τον πιο επίσημο τρόπο με την παρουσία του Συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας του Τζο Μπάιντεν. Ναι. Ο οποίος υποδεικνύει στην τουρκική πλευρά να ρίξει τους τόνους, καταλαβαίνουμε. Οπωσδήποτε. Ασφαλώς, οπωσδήποτε. Ναι. Και η Τουρκία βεβαίως υποστηρίζει από τη δική της ανακοίνωση ότι υπάρχει μια προκλητικότητα από την Ελλάδα, λέει η τουρκική πλευρά. Και αυτό τονίστηκε στη συνάντηση. Ωστόσο, φαίνεται ότι υπάρχει αμερικανική παρέμβαση στο ζήτημα αυτό. Mm-hmm. Υπάρχει, συζητήθηκε και το θέμα των F-16 που θέλει να πάρει η Τουρκία. Και βεβαίως λένε ότι θα είναι προς το καλό όλων των πλευρών. Ωστόσο, υπάρχουν υποδείξεις από τις ΗΠΑ ότι πρέπει να υπάρχει συνεργασία και σε ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια όλης της περιοχής, εννοώντας φυσικά και τη Ρωσία. Δηλαδή, ναι, ζητήσαν και τη στάση της Τουρκίας απέναντι στη Ρωσία, που μέχρι στιγμής δεν έχει επιβάλει κυρώσεις. Είναι η μόνη χώρα μέλος του ΝΑΤΟ που δεν έχει επιβάλει κυρώσεις. Ζητούν να ρίξει τους τόνους στο ζήτημα της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ, δηλαδή με την Ελλάδα. Αυτό καταλαβαίνουμε τουλάχιστον προφανώς, του διαλόγου αυτό, και της διπλωματίας και όχι της έντονης ρητορικής ή όπως έχουν δηλώσει πολλές φορές και οι Τούρκοι, και ο Τούρκος Πρόεδρος, ότι μια νύχτα θα έρθουν ξαφνικά. Διάλογο και διπλωματία προτείνει ο Σάλιβαν στον Ιμπραήμ Καλίν. Και φαίνεται ότι τις επόμενες μέρες, με η άφιξη του Τούρκου Προέδρου στην Πράγα, μπορεί να είναι και σε ένα εντελώς διαφορετικό κλίμα με την ρητορική που έχουμε ακούσει. Άλλωστε, μέχρι και τώρα, το ότι ταξίδευσε ο Σάλιβαν μέχρι την Κωνσταντινούπολη για να πει όλα αυτά στον Προεδρικό Σύμβουλο έχει τη σημασία του. Σε ευχαριστούμε, Μανώλη.